Και πάμε μέχρι την παλιά μας πόλη. Στάση, το Ιστορικό και Αλαιογραφικό Μουσείο της ΦΕΚΣ, για να συναντήσουμε το Διευθυντή της ΦΕΚΣ, τον κύριο Πασχάλη Ξανθόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Καλή σας μέρα. Πολύ ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για το μουσείο μας. Από το πρωί έχουμε επισκέπτες. Μια ομάδα επισκεπτών από την Κρήτη. Τώρα βρίσκονται στο μουσείο και ξαναγείται μια ομάδα από το νησί της Κέρκυρας. Νομίζω πάμε καλά, κύριε Ξανθόπουλε, έτσι δεν είναι? Ναι, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαστε. Πάντως μας αγαπούν τα νησιά, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, νομίζω ότι είναι ένας ωραίος προορισμός και το ενδιαφέρον είναι ότι τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή και το μουσείο έχει γίνει ένας προορισμός για να μπορεί κανείς να... Μα αυτό είναι το σημαντικό. Που θα πάει, τι θα δει και ουσιαστικά κάπως έτσι ετοιμαζόμαστε και για το 23, δηλαδή. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια σειρά περιπάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις μικρές ιστορίες της Ξάνθης, όπως λέμε, ώστε κανείς και οι ξανθιώτες να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη. Mm-hmm. Αυτό είναι καθημερινό το πρόγραμμα για τους ανθρώπους του μουσείου μας. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εκτάκτως. Είναι κάτι το οποίο είναι πια στην καθημερινότητά σας, έτσι δεν είναι, κύριε Ξανθόπουλε? Οι επισκέπτες μας της πόλης θα περάσουν από το μουσείο. Ναι, μα και αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξης του μουσείου και προσπαθήσαμε και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα οργανωμένοι, έτσι ώστε και οι επισκέπτες και οι ξανθιώτες και οι μαθητές να γνωρίσουν το μουσείο με όλα αυτά. Μέσω του μουσείου γνωρίζουν και την Ξάνθη. Είναι μια γνωριμία με την τοπική ιστορία, όπως λέμε, και για τους μαθητές είναι, νομίζω, ένα πολύ ενδιαφέρον, αντί για μάθημα με κάποια χαρακτηριστικά έτσι, να είναι πιο βιωματικό, έρχονται στο μουσείο. Τα τεκμήρια μας εδώ μπορούν να τους δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία καλύτερα, να έχουν μια πρόσβαση πάνω σε όλο αυτό το υλικό και το αρχείο που υπάρχει στο μουσείο. Και νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, να ετοιμάζουμε και νέο υλικό για το 2023. Αυτές οι μικρές ιστορίες στην πραγματικότητα είναι, αναβαθμίζουμε θα λέγαμε το υλικό μας, μια σειρά από μικρές ιστορίες οι οποίες ουσιαστικά ενώνονται και παίρνουν και συγκεκριμένες θεματικές, πέρα από το κομμάτι το ιστορικό που έχουμε ήδη αναπτύξει, ένα κομμάτι που αφορά την οικονομική δραστηριότητα της Ξάνθης από τις αρχές του αιώνα μέχρι σήμερα, ένα κομμάτι που αφορά τη γαστρονομία, ένα κομμάτι που αφορά τη θρησκευτικότητα της περιοχής. Ακούγεται ενδιαφέρον. Ομάδες. Οπότε κάνοντας μικρές βόλτες μέσα στην πόλη, περιπάτους, και με κατάληξη το μουσείο και όχι μόνο, θα μπορεί να έχει κανείς μια πολύ καλή εικόνα για αυτές τις ιδιαιτερότητες μας που μας κάνουν. Νομίζω, και όλη αυτή η ιστορία μας για την οποία μας μίλησε ενότητα ο Πασχάλης Ξανθόπουλος έχει το αποτύπωμά της στην παλιά πόλη, εκεί όπου είναι και η έδρα του μουσείου μας. Τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, καλώς ήρθαν οι επισκέπτες μας, με το καλό να μας γνωρίσουν αυτά τα στοιχεία της ταυτότητάς μας που φυλάσσει, διατηρεί και αναδεικνύει το Ιστορικό μας και Αλαιογραφικό Μουσείο, αλλά εμείς να μιλήσουμε λίγο και για τις δραστηριότητες της ΦΕΚΣ. Είναι ζωηρή η ΦΕΚΣ. Η ΦΕΚΣ, οι πολλές της ομάδες, οι ενότητές της δεν σταματά ποτέ πραγματικά να παράγει πολιτισμό. Και αυτό και της το αναγνωρίζουμε και την ευχαριστούμε, την ευγνωμονούμε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, είχαμε το φεστιβάλ για το Μάνο Χατζηδάκη. Ναι, ολοκληρώνεται μεθαύριο με κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Το εκπαιδευτικό κομμάτι πήγε πάρα πολύ καλά. Το συναυλιακό πήγε, κύριε Ξανθόπουλε? Εκεί ήταν που έχουμε ζητήματα. Είχαμε παράπονα γιατί ήταν μικρή η χώρα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, έτσι γίνονται πάντα τα πράγματα. Μακάρι να... Είναι πολλές φορές που λέει αν δεν περισσέψει δεν χορταίνεις. Είναι και άλλες φορές που λέμε ότι όταν δεν χωράμε σημαίνει ότι τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα, μάλλον. Κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν λύνεται έτσι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το φεστιβάλ έχει και τις ιδιαιτερότητές του. Μας είχε εξηγήσει ο Πασχάλης ο Ξανθόπουλος πού θα δοθούν οι συναυλίες και για ποιο λόγο. Έτσι, για να υπάρχουν και αυτοί οι συνδετικοί κρίκοι με το φεστιβάλ το ίδιο, έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι και οι επιλογές ήταν πολύ πολύ συγκεκριμένες. Δεν είχαν και μεγάλες άλλες εναλλακτικές. Δεν είχαν άλλες εναλλακτικές. Πήγε καλά λοιπόν. Το εκπαιδευτικό κομμάτι άφησε ικανοποιημένους τους συμμετέχοντες. Ναι. Γιατί αυτό ήταν... Έχουμε κλείσει και κάποια σχολεία και πέρα από το πρόγραμμα του φεστιβάλ, δηλαδή και άλλες μέρες όπου θα συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε. Άρα υπήρξε ενδιαφέρον. Ναι. Άρα υπήρξε ενδιαφέρον. Είμαστε πολύ τυχεροί και νομίζω και
οργάνωση πήγε πολύ καλά. Πρέπει να ευχαριστήσουμε για την περιφέρεια που είναι υποστηρικτής και τους χορηγούς βέβαια, για να μπορεί το φεστιβάλ να δώσει έτσι, τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να γνωρίσουν πρώτα απ' όλα την ιστορία, το Μάνο Χατζηδάκη και την σχέση με την πόλη και φυσικά όλους τους υπόλοιπους να απολαμβάνουμε έτσι, ωραίες μουσικές, παραστάσεις, προβολές και ομιλίες. Mm-hmm. Πολύ ωραίες και οι ομιλίες που έγιναν, νομίζω ότι καλύψαν έτσι, διάφορους τομείς. Mm-hmm. Πολυθεματικό ήταν και φέτος, πολύ θεματικό. Δεν εστίασε σε μία και μόνο ενότητα, όπως κάθε, όπως κάθε φορά. Με καινούριες δραστηριότητες. Πάλι τώρα με το μουσείο έχουμε αυτή τη γνωριμία με το προσφυγικό παρελθόν της. Αυτό μας είπατε ότι θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του χρόνου, έτσι δεν είναι? Εμείς έχουμε ετοιμάσει από πέρυσι μια έκθεση, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά την άφηξη των προσφύγων στη Μη Ανταλλάξη Μιξάνθη, όπως λέμε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο η συνεργάτης και του εντύπου που κάναμε με το Σύλλογο Μικρασιατών, η Ειρήνη Τσετινέ, είναι υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Αρχιτεκτών, είχε αναλάβει το κομμάτι που έχει σχέση με την εγκατάσταση των προσφύγων και τους οικισμούς εδώ στην περιοχή μας. Mm-hmm. Θα κάνει μια ομιλία, είναι γνωριμία με το προσφυγικό παρελθόν της Ξάνθης, όπως λέγεται, η άφηξη και εγκατάσταση των προσφύγων, στεγαστική αποκατάσταση και χωρική μετασχηματισμή. Αυτό θα γίνει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 7 η ώρα εδώ στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο, ενώ την Κυριακή η Ειρήνη μαζί με τη Δήμητρα την Πυριέλη συνεργάζονται και με αφορμή. Αυτό τώρα είναι πολύ ιδιαίτερο, προσέξτε, ναι. Θα κάνουν ένα μικρό περίπατο, ξεκινώντας από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, το σχολείο που έφτιαξαν και οι πρόσφυγες στη Ξάνθη, και θα γυρίσουμε εκεί το συνοικισμό. Γεια σας. Να δούμε τον οικισμό, τον προσφυγικό, με την βοήθεια και της Ειρήνης, όπου θα μας παρουσιάζει στοιχεία έτσι, της αρχιτεκτονικής του χώρου, και της Δήμητρας, όπου θα μας δώσει έτσι, μικρές ιστορίες από τους πρόσφυγες που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν. Πιστεύω ότι ήταν κάτι. 11 η ώρα Κυριακή πρωί, σημείο συνάντηση στο 4ο Δημοτικό. Όμως, γιατί θα έχουμε πάλι ζητήματα. Δηλαδή, λοιπόν, να δώσω το τηλέφωνο. Αν είναι πολυπληθές τώρα το γκρουπ, δεν θα μπορέσει να γίνει καλή δουλειά. Ναι. Πάρτε τηλέφωνο στο μουσείο, δηλώστε συμμετοχή. Ανοιχτή είναι η συμμετοχή, αλλά εξηγεί ο Πασχάλης ο Ξανθόπουλος, γιατί είναι απαραίτητο να δηλώνετε η συμμετοχή. 2-54-21, 2-5-41-0. Δηλώστε τη συμμετοχή σας και ακολουθήστε την κυρία Τσετινέ και τη Δήμητρα την Πυργελή. Και όντως θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οι πρόσφυγες, ακόμη και στα σπίτια τα οποία έχτιζαν εδώ, όταν τα κατάφεραν πια και είχαν αυτή τη δυνατότητα, άφησαν την ταυτότητά τους και εκεί. Είχαν ιδιαίτερα δηλαδή γνωρίσματα και χαρακτηριστικά. Και στη γύρω εκεί περιοχή πρέπει να υπάρχουν αρκετά ακόμη. Κυρία Τσετινέ, θα μας ξαναγήσει, υποψιάζομαι. Ακριβώς. Είναι αυτό το κομμάτι που νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και. Πέρα από το κομμάτι της βόλτας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μικρές αφηγήσεις. Ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα, ότι ετοιμάζουμε, έχουμε κάνει ήδη έναν αντίστοιχο μικρό περίπατο για τη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης, ναι, και ανάπτυξή της, και αντίστοιχα τώρα κάνουμε και αυτό και το 23 με πολύ πολύ οργανωμένες και πολλές, δηλαδή όπως κάνουμε τις ξεναγήσεις, τις άρσεις, τους περιπάτους για την ιστορία στην πόλη, θα γίνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αν θα συνεχιστεί και το 23 αυτή η συνεργασία σας με το Σύλλογο Μικρασιατών? Στο κομμάτι που αφορά τους πρόσφυγες, ναι. Και θα το συνεχίσετε δηλαδή. Η οικονομική ζωή της πόλης, τη θρησκευτική ζωή της πόλης, γαστρονομία. Ναι, είναι οι μικρές ιστορίες, οι θεματικές αυτές. Μπράβο, η μικρή αυτή περίπατη. Έχετε δίκιο, που και από εκεί μέσα θα αναδεικνύονται όλα αυτά, έτσι. Πιστεύω ότι. Και έτσι καλύπτουμε, κοιτάξτε, και το κομμάτι των επισκεπτών στην Ξάνθη. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πώς θα μείνουν. Οπότε για κάποιον που έρχεται για μία μικρή βόλτα, κάνουμε αυτό το γενικό ιστορικό περίπατο. Για όποιον θα μείνει μία μέρα, ξεκινάμε από το πρωί όπου βλέπει το γενικό ιστορικό περίπατο. Μετά έχουμε γαστρονομία όπου θα καθίσει να δοκιμάσει και να του εξηγήσουν και οι δήμονες τα χαρακτηριστικά για τα γλυκά, φαγητά, ποτό. Έχουμε το κομμάτι που αφορά τη θρησκευτικότητά μας, την οικονομική ζωή, και σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Νυχτερινή ζωή και άρνηση στην Ξάνθη, όπου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανοίγει, ανοίγει, Φέξ. Ναι, πάντοτε έτσι λειτουργεί. Κόσμο και
Έτσι λειτουργεί. Και έτσι στηρίζει και η ΦΕΚΣ και την τοπική μας οικονομία. Όχι μόνο αναδεικνύει την παράδοσή μας και την ιστορία μας, αλλά στηρίζει και την τοπική μας οικονομία με αυτούς τους περιπάτους. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ξανθόπουλε. Είναι αδιάλειπτη η προσφορά της και δεν είναι μόνο αυτά τώρα τα οποία συζητήσαμε. Κινηματογραφική λέσχη, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της ΦΕΚΣ, διαρκώς ανανεώνει και εκείνη το πρόγραμμά της. 6 εκπληκτικές, πολύ σύγχρονες ιταλικές ταινίες στο Ιταλικό Σινεμά στην Ξάνθη. Πάλι γίνεται στο μουσείο, καλά είναι να κλείνουν θέσεις, θα έχουμε πάλι προβλήματα. Πότε είναι το Ιταλικό Σινεμά? Ξεκινάμε μισό λεπτάκι να το δώσει στο τέλος του Νοέμβρη. Και από τώρα να κλείνουν θέσεις, κύριε Ξανθόπουλε. 24. Από τώρα να κλείνετε, από τώρα. Όσοι ενδιαφέρεστε και αγαπάτε τον κινηματογράφο, το καλύτερο είναι να κλείνετε από τώρα θέσεις. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες, πολύ σύγχρονες που δεν μπορεί να τις δει κανείς αλλού, εκτός να ξέρει Ιταλικά για να τις δει από τον Ιταλικό κινηματογράφο. Και μας τις δίνει το Ιταλικό Ινστιτούτο και κάνουμε τις προβολές εδώ στο μουσείο. Οπότε είναι καλό να κλείσει κανείς θέσεις από τώρα για να μπορεί να έχει την άνεση να παρακολουθήσει αυτό το πολύ όμορφο αφιέρωμα. Χωρίς παράπονα και γκρίνιες. Από τώρα λοιπόν κλείνουμε θέσεις και από τώρα δηλώνουμε συμμετοχή, ίσως να είναι και αργά, δηλώστε όμως συμμετοχή όσοι θέλετε να κάνετε αυτό το περίπατο σε μια περιοχή της πόλης της Ξάνθης. Αναφέρομαι στη δράση που θα γίνει στο 4ο Δημοτικό. Η άλλη είναι ομιλία του Σάββατο. Είναι ομιλία από την κυρία Τσετινές, στο Φιλόξενο Μουσείο θα γίνει στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου. Η άλλη δράση, η συνάντησή μας υποψιάζομαι θα γίνει στο τέταρτο Δημοτικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Εκεί στο 4ο Δημοτικό, αλλά θα πρέπει να δηλωθεί η συμμετοχή. Ελεύθερη και δωρεάν είναι στο 25410254-21. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ξανθόπουλε. Κάποια στιγμή, όταν θα έχετε και εσείς το χρόνο, και δεν θέλω να έχετε λιγότερους επισκέπτες στο μουσείο, μακάρι να έχετε κάθε μέρα περισσότερους. Το θέλει, το έχει ανάγκη και η Ξάνθη μας αυτό, και το μουσείο μας και η Ξάνθη μας. Αλλά κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί ο χρόνος ζωντανά στο στούντιο να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση, γιατί και οι στόχοι και οι διαρκείς ανανεώσεις που κάνει στους θεσμούς της, γιατί έχει θεσμοθετήσει τις περισσότερες της δράσεις, η ΦΕΚΣ, και η εξαιρετική δουλειά που κάνει με τα αρχεία, νομίζω αξίζει τον κόπο, κύριε Ξανθόπουλε, να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες, τους πολλούς φίλους και τις πολλές φίλες της ΦΕΚΣ. Να είστε καλά. Όποτε έχετε εσείς το χρόνο, είμαστε ανοιχτοί. Ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι ζωηρή η ΦΕΚΣ. Έχει συνεχώς αυτή την εγρήγορση και αυτή την διάθεση προσφοράς. Σήμερα οι νησιώτες είχαν την τιμητική τους. Το πρωί ξαναγήθηκε στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο μας μία ομάδα, ένα γκρουπ από επισκέπτες από την πανέμορφη Κρήτη. Και τώρα πριν από λίγο τους ακούσαμε μάλιστα να αποχαιρετούν και τον κύριο Ξανθόπουλο. Μία ομάδα που επισκέφθηκε την πόλη μας από το νησί της Κέρκυρας. Λοιπόν, κατά τα άλλα οι εκδηλώσεις, ακούσατε και τον κύριο Ξανθόπουλο, στο σύνολο των ενωτήτων και των πολιτιστικών παρεμβάσεων της ΦΕΚΣ είναι συνεχής. Οι χώροι, τη δυναμικότητα των χώρων όπου γίνονται οι εκδηλώσεις γνωρίζουμε ποια είναι, έτσι, και το μουσείο μας το ξέρουμε και τις αίθουσές του και την χωρητικότητα της αίθουσας όπου έγινε το φεστιβάλ για τον Μάνο Χατζηδάκη και ολοκληρώνεται σε 2 μέρες, πήγε πάρα πολύ καλά και το εκπαιδευτικό και το συναυλιακό κομμάτι. Οι συναυλίες δόθηκαν στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, οικία Μάνου Χατζηδάκη. Αυτή είναι η χώρη μας και βεβαίως κάθε φορά προανακοινώνονται από την ΦΕΚΣ. Δήλωση συμμετοχής, κρατάμε τη θέση μας και παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις που μας ενδιαφέρουν. Εμείς δίνουμε τη σκυτάλη στον Χρήστο τον Τζανίδη, χρωστάμε διαφημίσεις.